Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε να κουβεντιάσουμε και να αναλύσουμε πολλά. Παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο, αφού μεσοβδόμαδα είχαμε την πρόκριση του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League. Χθες μια επική πρόκριση της ΑΕΚ επίσης στους ομίλους του Europa League απέναντι στην Wolfsburg, ενώ ενδιάμεσα ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε εντός έδρας από την Krasnodar και θα συνεχίσει στους ομίλους του Europa League. Γεμάτες οι ημέρες μεσοβδόμαδα το χειμώνα με τους τρεις πλέον εκπροσώπους μας στα κύπελα Ευρώπης. Να καλησπέρισω τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Έχουμε αυτή την εβδομάδα. Δεν γυμνάστηκα όπως έπρεπε, γιατί ήμουνα μεταξύ δουλειάς, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, με χορηγών και παιχνιδιών. Ναι. Χόρτασα παιχνίδια, ναι. Χόρτασα ανάλυση, απευθείας κτλ. Και ήτανε μακάρι να έχουμε τέτοιες εβδομάδες πάντα. Βέβαια ο ΠΑΟΚ μας την έκανε, η ΑΕΚ χθες το γύρισε, ο Ολυμπιακός στο Ρελαντί πανεύκολα πέρασε την Ομόνια, μια κλάση ανώτερος χωρίς να φουλάρει. Είχαμε τις κληρώσεις, έχουμε πρωτάθλημα, είναι δυνατά. Έχουμε Ευρώπη, έχουμε Λίβερπουλ, έχουμε United, έχουμε Γερμανίες να ξεκινάνε. Είναι πολύ ωραία. Κρίμα που δεν είναι ο Νίκος μαζί μας να κάνουμε ιστορία. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, το θυμόμαστε πάντα. Αυτό ξαναπέστω. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι μόνο την είχαμε, αν όχι χαμένη από χέρι, τουλάχιστον μεγάλο outsider απέναντί της, μια Wolfsburg που δεν ήταν η Wolfsburg από το πρόσφατο ένδοξο παρελθόν, αλλά παρέμεινε μια γερμανική ομάδα που πέρυσι εμάστε στην πρώτη εφτάδα της βαθμολογίας. Και η επιτυχία της έγινε ακόμα μεγαλύτερη αν συνυπολογίσουμε ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, στο 0-0 χάθηκε πέναλτι, έφαγε γκολ στα χασομέρια του πρώτου ημιχρόνου. Παρ' όλα αυτά αντέδρασε και πήρε την πρόκριση. Δεν λειτουργήσε ο Καρέρα μεσογειακά. Ναι. Εμείς επειδή κάνουμε στο Ραπτόπουλο TV απευθείας τις αναλύσεις, κάποια στιγμή και επειδή τσαλακωνόμαστε, κάναμε με το παιχνίδι με τον κόσμο και είχαμε πει ότι αν θα πρέπει ο Καρέρα να βάλει μέσα τον Ριβάγια που ήταν επιτακτική ανάγκη, το ερώτημα είναι αν θα βγάζει παίκτη από την μπροστά γραμμή ή θα έπρεπε να βγάλει κάποιον χαφ. Τελικά δεν έβγαλε χαφ, έβγαλε τον Μάνταλο. Ο οποίος Μάνταλος δεν είναι για τέτοια παιχνίδια. Ο Μάνταλος είναι να είναι ο Πανιόνιος πίσω, ξέρω εγώ, ο Πανιόνιος να χάνει 1-0, να ανοιχτεί και ο Μάνταλος να βγει να ρίξει δύο πάσες και να πει ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ τι ωραία πάσα έβγαλε ο Μάνταλος. Και τι ωραίο σου έκανε ο Μάνταλος, αφού έχουν ανοίξει τα πάντα, είναι νεκροί άλλοι κάτω και μάλλον που μπήκε ο Μάνταλος. Ή θα πάει στο Αγρίνιο, θα έχει τρία εννιάρια βαριά και θα βγάλει το στόπερ να μπει ο Μάνταλος, να δώσει 10 πάσες, 2, 3 και να βάλει τον κόλλα. Ας πούμε, να πω το, ο Μάνταλος, η μεγαλύτερη κίνηση που έκανε ο Καρέρα είναι που έβγαλε τον Μάνταλο. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι θα πάρει ρίσκο. Θα βγάλει ένα από τους δύο, ή τον Κρίστιανσεν ή τον Σάκο. Κώστα, έχεις κάτι προσωπικό με τον Μάνταλο? Είσαι πολύ αυστηρός. Πολύ αυστηρός. Παιδάκι μου, τώρα και δεν έχει και το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ΑΕΚ, έτσι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι σαν τον Καπορίζικο, ρε παιδί μου. Δηλαδή στη δουλειά έρχεσαι. Έχεις 20 άτομα, 30 εκεί. Δεν έχεις ένα Καπορίζικο που να πεις αμάν θα μου κάνει τη δουλειά. Εδώ έχω εγώ δύο. Έχω μια τηλεφωνήτρια. Άμα το χέρι της πονάει, μην πας στην τουαλέτα, έσταξες. Γιατί δεν φοράς τη μάσκα. Αυτό, καλή στη δουλειά, δεν λέω. Πρέπει αρνητικότητα, ρε φίλε, πώς να σου το πω. Λοιπόν, τώρα, άμα ρωτήσουμε 10 εξήδες, μας βλέπουν από κάτω, γράφουν τα σχόλια από το τηλεφόρ. Ναι. Ας κάνω εκεί μια έρευνα. Τι γίνεται με το Μάνταλο, πώς τα βλέπετε τα γράμματα? Μπορεί να σηκώσει την άκρη στην πλάτη του, να μπει μέσα στην Αγία Σοφιά με δεκάρι αυτόν και να πάρει πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, από τον Καμαρά, ας πούμε, και τον Εμβιλά, ποιοι είναι εκεί, και από τον ΠΑΟΚ, να πάρει, ξέρω εγώ, από τους ΠΑΟΚ, μπορεί να το πάρει. Τρία κύπελα πήρε, έκανε ένα μπράτσο εδώ τέτοιο και το άλλο είναι χαλαρό, από τα κύπελα που σηκώνει. Τι Μάνταλο δηλαδή. Λοιπόν, βλέπουμε εμείς την εντεκάδα για να χωρέσει
η αδυναμία σου, ο Μάνταλος, έπαιξε τύπησε αριστερά, αφού ήθελε να έχει και τον Σαχόφ και τον Κρίσιτς και τον Σιμόες στον άξονα. Ο Λιβάη Γκαρσία ξεκίνησε δεξιά και στην κορυφή ο Ολιβέιρα. Τσιγκρίσκης Βάρνας, ο Βασιλαντανόπουλος και ο Ινσούα στα δύο άκρα με τσιντώντα κάτω από τα δοκάρια. Ένα εξάρι, δύο οχτάρια. Ένα εξάρι, δύο οχτάρια. Και η κουβέντα που κάνουμε γενικά είναι ότι μέχρι να επιστρέψει ο Γαλανόπουλος έχει μείνει με ένα εξάρι ΑΕΚ, γιατί και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν παίξανε, ο Σιμάνσκι που είναι τραυματίας κλπ, είναι όλα τους οχτάρια. Λοιπόν, δεν περίμενα αυτό το μήνα τόσο καλό Κρίστιανσεν. Ναι. Δεν το περίμενα. Και γιατί δηλαδή, επανήλθε από τραυματισμό. Δεν το περίμενα τόσο καλό. Ναι, mm-hmm. Να βάλει γκολ προχθές. Να πατήσει να πάρει την πέναλτη. Να βγαίνει σαν τέταρτος. Μια αυτός, μια ο Σάκοφ. Δεν περίμενα τον. Δηλαδή από τα χάρτησα ΑΕΚ, με άριστα το 10 περίμενα το 7 και αυτοί πήραν 10. Ναι, ο Σιμόης έχει βάλει εντυπωσιακό γκολ και είχε να καλύπτει τα νότα και του Κρίσιτς και του Σακόφ μερικές φορές, έτσι. Δεν είναι μόνο τον γκολ, είναι τι έκοψε. Και τι χάθηκαν αυτοί, είχαν ένα σαν αλμπίνο, ήταν ένας ξανθός εκεί που έκανε το ανόητο τον πέναλτι, πώς το λένε, ο Σλάγκερ, τον έκανε αλλαγή αυτόν μετά. Ο Μεχμέτ ήταν καλός παίκτης. Απεγοητεύτηκα πάρα πολύ από το center forward που με πληροφόρησαν οι συνάδελφοι σήμερα εδώ τη χρηματιστηριακή του αξία, η οποία λέει πλησιάζει τα 25-30 εκατομμύρια. Ενώ ο Τσιγκρίσκι με αυτόν χθες, άμα το ρωτήσει σήμερα, θα σου πει πέρασε ένα υπέροχο απόγευμα. Εύκολο μεροκάματο. Ο Μπρέκαλο, ναι. Ο Κροάτης στα 22 του είναι ο πιο πολύ διαφημισμένος παίκτης τους. Ωραίος. Ωραίος παίκτης. Λοιπόν. Από εκεί έκαναν πολλές επελάσεις, τρίπλες κτλ. Και ο Βασιλαντονόπουλος κράτησε όσο μπορούσε, γιατί έχασε και μονομαχίες. Ήταν πολύ καλός. Ήταν καλός. Εγώ προτείνω να δούμε καλός. Το ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε για την ανάλυση των φάσεων και να δούμε και την σημερινή κλήρωση της ΑΕΚ. Τι κι αν αστόχησε, τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ λίγο πριν το ημίχρονο. Η ΑΕΚ το πίστεψε και προκρίθηκε. Η ΑΕΚ χθες το βράδυ στο ΆΚΑ είχε ραντεβού με την ιστορία και κλήθηκε να νικήσει την ισχυρή Wolfsburg ώστε να βρεθεί στους ομίλους του UEFA Europa League με τους Γερμανούς να φαντάζονται στο φαβορί. Όμως η εικόνα του παιχνιδιού δεν συμφωνούσε για το ποιος είναι το φαβορί. Η Ένωση φαινόταν να έχει αυτή την υπεροχή του αγώνα και λίγο έλειψε να τη μετατρέψει σε προβάδισμα όταν στο 19, ύστερα από ανατροπή του Κρίσιτς στη μεγάλη περιοχή, ο Πέτρος Μάνταλος αστόχησε από τα 11 βήματα με τον Μπερφάν να κρατάει το 0 για τους Γερμανούς. Παρά το χαμένο πέναλτι, η ψυχολογία παρέμεινε στα κινδυνόμαυρα, με τους Λύκους να μην απειλούν ουσιαστικά, αλλά όταν το έκαναν προηγήθηκαν. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, μια κακή απομάκρυνση του Ινσούα έδωσε τη δυνατότητα στη Wolfsburg να βρει ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ, με τον Μπρέκαλο να στώνει στο Μεχμέτη, ο οποίος πλάσαρε τον Τζιντόντα για το 0-1. Ο Λύκος είδε όμως ένα αετό και φοβήθηκε. Στο 64 η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει ψηλά. Ο Ινσούα έσωσε στους Σιμόες έξω από την περιοχή και αυτός με μια οβίδα έκανε το 1-1. Από τον γκολ και ύστερα ήρθε και η ισορροπία στον αγώνα, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξοδετερώνονται και όλα έδειχναν παράταση. Ο Ανσαριφάρντ όμως είχε διαφορετική άποψη. Ο Ιρανός πέρασε αναλλαγή στο 87 και στο 94, στο φινάλε του αγώνα με ατομική ενέργεια, πλάσαρε και τελείωσε την υπόθεση πρόκριση. Πιστεύω πως αποδείξαμε ότι άμα παίζουμε σαν ομάδα, άμα παίζουμε με τον χαρακτήρα που παίξαμε σήμερα, άμα υποφέρουμε όπως ξέρουμε να υποφέρουμε όπως κάναμε σήμερα, να παλεύουμε όπως κάναμε σήμερα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και καλές δυνατές ομάδες, πολλές άλλες. Και σήμερα είχαμε μια πολύ δυνατή ομάδα απέναντι και δείξαμε ότι έχουμε το χαρακτήρα. Πήγμασταν ένα γκολ πίσω, χάσαμε και ένα πέναλτι και παρόλα αυτά δείξαμε το ομαδικό πνεύμα το σωστό για να καταφέρουμε να το γυρίσουμε. Δεν θα έλεγα ότι ήταν συγκλονιστικό, γιατί έχω παίξει και άλλα μάτς τέτοιου είδους ή έχω προπονήσει μάτς τέτοιου είδους. Μπορώ να πω ότι ήταν ενθουσιώδες όμως. Το να περνάς με ένα τέτοιο τρόπο στους ομίλους είναι όντως ενθουσιώδες. Συγχαρητήρια καταρχήν στην ΑΕΚ για την πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Σίγουρα είμαστε απογοητευμένοι γιατί δεχτήκαμε το γκολ στο τελευταίο λεπτό. Είναι πικρό
να χάνεις ουσιαστικά το παιχνίδι στην τελευταία φάση. Θέλαμε να κερδίσουμε, είχαμε τις ευκαιρίες μας επιθετικά, αλλά δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Προηγηθήκαμε με 1-0, ήρθε μετά η ισοφάριση, 1-1. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε, αλλά επιθετικά δεν βρήκαμε λύσεις. Και επανέλαβε ότι είναι απογοητευμένος από τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός. Η χαρά μεγάλη. Η ΑΕΚ είναι στους ομίλους του Europa League, αποκλείοντας μια ομάδα φαινομενικά μεγαλύτερου Ελληνικούς. Οι φιλαθλοί της δεν την άφησαν μόνη της και μετά τη λήξη του αγώνα βρέθηκαν στη πύλη του ΆΚΑ για να γιορτάσουν όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη πρόκριση. Και πρέπει να πούμε, βλέποντας τις τελευταίες σκηνές και τα τελευταία πλάνα, πόσο δυσάρεστο είναι που δεν υπάρχει κόσμος στα γήπεδα για να ζήσει αυτές τις προκρίσεις και να πανηγυρίσει με την ψυχή του αυτές τις νίκες. Εγώ απόσταρα την ερώτησή σου για το Μάνταλο στο chat του Τηλεσπορτ, Κωστή, και ήδη υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και οι περισσότεροι συμφωνούν με σένα ότι με τις εμφανίσεις που κάνει ο Μάνταλος δεν μπορεί να σηκώσει. Τι, επειδή είναι ο Μάνταλος, δηλαδή. Λοιπόν, ο Θεός ο ίδιος να είναι, άμα δεν παίζεις. Μα τον παίρνει, ρε Γιάννη, αυτό ξέρει τι έπαθε. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι ικανό. Παίρνει την μπάλα. Δεν μπαίνει μέσα, δεν έχει ψυχολογία. Μπαίνει, ρε φίλε, τράβα μια τρίπλα, τράβα ένα σου. Δεν μπαίνει. Παράλληλα την μπάλα εδώ έχει, τη δίνει, μπαίνει στην περιοχή. Δεν λέω, δεν μπαίνει. Χατάει στην περιοχή, να του έρθει κτλ. Ενώ το θέμα του δεν είναι να κάνει με την ικανότητα. Δεν λέω ότι είναι ανίκανο παίκτη, ατάλλαντο κτλ. Είπα τον πάνε σε έναν ψυχολόγο να τον φτιάξει. Καμιά ακόμα ένα ψυχολόγο που πάνε στα μπουρθια και κάθονται. Κάθε πες μου, του λέει, κάθε τι άλλη σταυροπόδι, γιατί πες. Πήγε ένας φίλος μου. Ναι. Κάθε τι άλλη σταυροπόδι, 1,5 μέτρο το πόδι. Λέω, είδες αυτό το πόδι και έχεις ψυχολογικά ακόμα. Λέει, ναι, ενώ δεν φτιάχνεσαι με τίποτα. Λοιπόν. Να τον πάνε να τον δούνε. Ναι. Να πει, έλα εδώ ρε Μάντα, λέει. Σούτ έχεις, έχω. Τρίπλα έχεις, έχω. Έχεις τίποτα κανένα πρόβλημα υγείας, όχι δεν έχω. Είναι αυτά τα μούτρα που μπαίνει, δηλαδή. Εγώ αν τον είχα συνάδελφο, με αυτά τα μούτρα να έρθει έτσι μέσα. Καλά, έχει δική μου διάθεση, ρε φίλε. Δηλαδή, ένα χαρούμενο πρόσωπο, ένα πιο αισιοδοξία κτλ. Λοιπόν, ο Μελισσανίδης, ο Μελισσανίδης, άμα του αρέσει αυτό το πράγμα, εγώ του δίνω το γουστάρο το Μελισσανίδη, να ξέρει πολύ. Επειδή είναι αυτοειδημιούτο, μάγκα κτλ. Ρε παιδάκι μου. Βάλε ένα δεκάρι του χρόνου στη Νέα Φιλαδέλφια παιχταρά, να έρθουμε και στα εγγένεια, να σε σφίξουμε το χέρι, να πούμε πας για προτάσμα, πάρτε. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε τώρα στις αναλύσεις των φάσεων. Θα δούμε ουσιαστικά τα τρία γκολ της συνάντησης. Το πρώτο είναι που ανοίγει το σκορ η Wolfsburg στα χασομέρια του πρώτου ημιχρόνου με τον Μεχμέντι, τον Ελβετό. Εδώ βλέπουμε πως έχει 1, 2, 3, 4, 5 παίκτες η ΑΕΚ μέσα στην περιοχή, αλλά ο σκόρερ είναι αφύλακτος τελείως και βλέπει ο συμπαίκτης του, τον βλέπει τελείως μόνο του απέναντι, έτσι. Είναι και το πλασέ καταπληκτικό, ναι. Πάνω σε ένα φορμαρισμένο τερματοφύλακα, σε ένα τερματοφύλακα που είναι πολύ καλός και με εξόδους καλές και με ψυχραιμία που δίνει τον αμυντικό, ότι εγώ βγαίνω με 60 παλμούς και μπλοκάρω ή διώχνω. Μεγάλη υπόθεση στα δύο σέντερ μπακ. Εδώ φαίνεται ότι παίζουν τη ζώνη, έχουν κλείσει τον παίκτη, έχουν υποθέσει ότι θα σουτάρει με το ανάποδο. Αυτός έχει οπτικό πεδίο πολύ καλό, βλέπει. Και με ανάποδη φόρα εκτελεί, έτσι. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο πολύ καλός και χθες Τσιντώντας. Ο Τσιντώντας, ναι, περίμενα να κοντρολάρει αυτός με τη μία. Έχει στοιχεία πολύ καλού ποδοσφαιριστή αυτός. Δεν ξέρω πώς ετώνει το παιδί αυτό το δεκάρι που είναι εκεί πίσω από το φορ. Είναι πολύ καλά τα στοιχεία, τα πατήματά του, πολύ καλό. Αλλά έπεσε σε ένα Σιμόες, ναι, που τον περιόρισε πάρα πολύ. Δεν ήταν το γκολ του Σιμόες. Αυτό τον έκανε μεγάλες πλάκες τον Μεχμέντι. Τον κόλλησε πολλές φορές, του πήρε την μπάλα. Ήταν πολύ καλός. Εδώ το γκολ του Σιμόες που είναι από μέση μακρινή απόσταση που λέει μπάλα πήγε στο γάμα, αλλά υπάρχει ένα κενό. Τώρα θα μου πεις, μπορεί ο χαφ της Wolfsburg να μην πάει να πέσει πάνω στο σουτ, είναι μακριά, αλλά γενικά το ότι βρήκε χώρο ο Σιμόες να σουτάρει έφερε την ισοφάριση για την ΑΕΚ, έτσι. Κοίτα, ο παίκτης που θα έπρεπε να είναι πάνω του είναι αυτό, το δεκάρι. Ναι. Γιατί ο Σιμόες 6, ο άλλος παίζει 10.
Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα ξέρεις τι λες. Άμα πάει στο γάμα το έφαξε. Ναι. Δηλαδή δεν έχεις και καμιά ευθύνη ας πούμε. Mm-hmm. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος κόφτης αυτονών. Δηλαδή αυτός με τα μαλλιά τα άσπρα πώς το λένε τώρα που έκανε τον πέναλτι. Αυτός ήταν ο χειρότερος παίκτης. Πρέπει να είναι εκεί μπροστά στο καλούμπαλο. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Από τόση μακρινή απόσταση συνήθως δεν πέφτεις πάνω. Άμα πάει γάμα πήγε. Λοιπόν, και το 2-1 που πέτυχε ο Ανσαριφάρ και μάλιστα στις καθυστερήσεις του αγώνα, θα έλεγα εγώ γιατί όλοι δικαιώνονται εκ του αποτελέσματος. Επειδή είναι center for, θα μπορούσε κάλλιστα να πασάρει στον Μαχέρα που είναι στα δεξιά του, βλέπουμε στην εικόνα. Αλλά όταν βλέπει τέρμα και έχει κάνει και το σλάλομα αυτό, έχει την αυτοπεποίθηση και θέλει να τελειώσει τη φάση. Δικαιώθηκε, έτσι. Αυτό είναι ένα γκολ εξτρεμοειδή. Ναι. Είναι ένα γκολ μυραλάς. Μπράβο. Το θυμάσαι που μας έλεγε ο Νίκος θα του κλείσει το πόδι το δεξί κτλ. Τι έγινε αυτός τώρα. Αυτός έκανε πολύ δύσκολο γκολ γιατί είναι ευθύνη του τερματοφύλακα. Είναι στην γωνία την κλειστή του τερματοφύλακα. Ο οποίος αν δεις μελετήσει τη φάση όταν κάνει την τρίπλα ο Ανσαριφάν παίρνει μέτρα για να κλείσει την άλλη γωνία. Ναι, την αριστερή του γωνία. Ναι, και πάνω στο βηματισμό του, γιατί ήταν σιγανότος, δεν προλαβαίνει να γυρίσει πάνω στο βηματισμό και πολύ ψηλός. Μα πολύ βλέπουμε και στη φωτογραφία εδώ είναι δύο παίκτες πάνω και ουσιαστικά ο Ανσαριφάρ σουτάρει στην πιο κοντινή σε αυτόν γωνία γιατί ακριβώς δεν είχε και δύναμη για να σημαδέψει την απέναντι γωνία. Είναι όμως η γωνία ευθύνη στον τερματοφύλακα που δεν βλέπει όμως εκεί, έτσι, γιατί έχει δύο τρεις παίκτες. Έχει βάλει τέτοια γκολ αυτός. Ναι. Γιατί ο Ανσαριφάν, εγώ το θαύμαζα για την μπάλα για τα γκολ που έχει βάλει με την μπάλα κάτω και σε κόντρα και σε τρίπλα. Δηλαδή, έχω δει τον Ανσαριφάν στον Ολυμπιακό, έχει βγει εξτρέμ, έχει πάρει το στόπερ, τον περνάει τον μπακ σεντράρι και βάζει ένα σκάφτο γκολ. Αυτό που έκανε προχθές της Ρεάλ, πώς το λένε, ο Μπενζεμά. Ο Μπενζεμά, ναι. Τα έχει κάνει αυτά σε κατώτερο επίπεδο, ναι. Ο Ανσαριφάν. Ναι. Περιμένω να φάει τον Ολιβέιρα, είναι θέμα χρόνου. Ολιβέιρα δεν τραβάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αρχικά τα προφίλ των ομάδων που θα βρει απέναντί της η ΑΕΚ στον όμιλο του Europa League. Ξεκινάμε τη Λέστερ, πρωταθλήτρια του 2016. Και ιδιαίτερα φορμαρισμένη ομάδα στην παρούσα φάση μαζί με Everton και Liverpool, οι μοναδικές που έχουν το 3-3. Θυμίζω έβαλε 5 γκολ στο Etihad κόντρα στην City του Guardiola. Τα είδαμε και εκείνο που μας έκανε εντύπωση είναι ότι έχουμε μάθει τη Leicester σαν κλέφτρα. Πολλά γκολ ο Vardy, ναι, στους χώρους τους μεγάλους κτλ. Σε αυτό το match έκλεψε πολλές μπάλες ψηλά και έπαιξε οργανωμένες επιθέσεις σε οργανωμένη άμυνα. Mm-hmm. Εντάξει, το πρώτο ζητούμενο όταν έρθει η ώρα με το καλό είναι η ΑΕΚ να μπορέσει και να αντέξει στο ρυθμό ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό στην Premier League. Έτσι, το πιο δύσκολο. Ναι. Τώρα, είναι η Μπράγκα από το άλλο γκρουπ δυναμικότητας που ήρθε. Εκεί τώρα δεν ξέρω αν τα λέει καλά με τον Πέτρο Μαρτίνς, ποιος τα λέει καλά με τους Πορτογάλους του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, το καλό είναι ότι σε αυτό το επίπεδο αυτές οι ομάδες από την Πορτογαλία είναι ανοιχτό βιβλίο. Ναι, μόνιμο 4-3-3, ναι. Ένα εξάρι, δύο οκτάρια, διαγώνιες κινήσεις, το οκτάρι βγαίνει εξτρέμ, χιαστεί να μπαίνει ο άλλος μέσα σαν δεύτερο φόρ και τα αντίθετα από την άλλη μεριά. Συνήθως έχουν καλά μπακ που ανεβαίνουν και κάνουν πλάτη όλες αυτές οι ομάδες, πολύ καλά μπακ. Και ταχύτητα στα χαφ για να κλικ παραπάνω από τις δικές μας. Ναι. Εντάξει. Ας πούμε οι Γερμανοί εχθές, ας πούμε δεν τρέξαν πιο πολλά χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν τα μετράνε αυτά πώς τα μετράνε. Δεν τρέξαν πιο πολλά χιλιόμετρα. Ο Φόρτους, άμα το φέρνανε εδώ, στη θέση του Τζόλακ, μια ή άλλη ήταν παλιωμοδίτικη κατάσταση. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, είναι, η Βόλφσμπουργκ ήταν μια προβλέψιμη ομάδα. Ήταν, ναι, μια προβλέψιμη, ναι, ομάδα. Στατική. Και πάμε, ναι, να δούμε και τη Ζόρια, που είναι ουκρανική ομάδα. Εκεί είναι ο κίνδυνος, γιατί συνήθως όταν έχεις απέναντί σου Λέστερ και την Μπράγκα, υπολογίζεις να πάρεις βαθμούς με την θεωρητικά ασθενέστερη
του ομίλου. Ναι, αλλά ναι. Ποτέ δεν ξέρεις με τους Ουκρανούς. Και ποντάρεις την έδρα σου πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, ποντάρεις την έδρα σου. Ναι. Αυτά για την ΑΕΚ. Να πάμε αν είμαστε έτοιμοι σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στο επόμενο ημίωρο για να σχολιάσουμε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και αν προλάβουμε την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση όπως αναμένεται ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και Άρη. Λένα, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Όποια δουλειά ονειρεύομαι. 95 ειδικότητες είναι αυτές. Απίστευτο! Η ΕΚΑΛΦΑ. Πίστεψέ το. Στο η ΕΚΑΛΦΑ σήμερα, επαγγελματίας αύριο. Πίστεψέ το. Η ΕΚΑΛΦΑ. Σύμβολο επαγγελματικής επιτυχίας. Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη. Στην Πρωτέρχεια δουλεύουμε στο Max ώστε να απολαμβάνουμε τις απεριόριστες δυνατότητες του σπιτιού μας. Ανακάλυψε και εσύ το Πρωτέρχεια Οικιακό Max. Το πρόγραμμα που σου εξασφαλίζει 45% έκπτωση συνέπεια στο ρεύμα όλη μέρα και όλη νύχτα για 2 ολόκληρα χρόνια. Με χαμηλό πάγιο και χωρίς εγγύηση. Γιατί το σπίτι αξίζει πάντα να το ζεις στο Max. Πρωτέρχεια. Έτσι δείχνουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτήμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαρητόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Με το αυτοκίνητό σου ζεις πολλά. Τώρα έχεις την επιλογή να του το ανταποδώσεις. BP Super Unleaded 98 με τεχνολογία Active. Η νέα βενζίνη με περισσότερα οκτάνια που μπορεί να σε πάει ακόμα πιο μακριά, προσφέροντας στον κινητήρα σου σούπερ προστασία και σούπερ επιδόσεις. BP. Every day brighter. Πολλοί τάζουν. Λίγες όμως αναστενάζουν. Τώρα όμως ήρθε το Αντρόλ για τον άντρα. Με 60 φυσικά διεγερτικά βότανα για να τονώσει και να θωρακίσει τον ανδρισμό. Αντρόλ Rapid και Αντρόλ Extended. Ο φυσικός ενισχυτής του σεξ. Αντρόλ για πολλά γκολ. Από τη Medichrome International. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε με μια εξαιρετική προσφορά από την TV Forum. Κυρίες και κύριοι, 2 Double Reaction Collagen. Τα βλέπετε αυτά εδώ, ναι, δεν περιέχουν ζάχαρη και βέβαια είναι το κολαγόνο μαζί με το υαλουρονικό. Βέβαια, είναι η ιδανική φόρμουλα για τον οργανισμό μας για να μπορέσουμε να έχουμε καλή υγεία. Συμπλήρωμα διατροφής, κολαγόνο μαζί με υαλουρονικό, σύμπλεγμα βιταμινών B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, μαγνήσιο, MSM και συνένζυμο Q10. Και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν, 39 ευρώ μόνο όλα αυτά μαζί με μία μάσκα προστασίας εντελώς δωρεάν για όλους εσάς που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1600. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να επιλέξετε και άλλη μία προσφορά από την TV Forum, τα 2 Double Reaction Collagen. Την Body Relief, η οποία είναι μία εξαιρετική, είναι εξαιρετικό τζέλ το οποίο περιέχει μέσα καμφορά, εκχύλισμα ήλιξ, εκχύλισμα ginger και βιταμίνη ε, όπου βοηθάει πάρα πολύ στο να ανακουφιστούμε από τον πόνο. Και βέβαια εντελώς δωρεάν και μία μάσκα προστασίας. Και βέβαια δώρο το έξοδο αποστολής. Δοκάρι και μέσα μέρος δεύτερο. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Δεν τα κατάφερε μεσοβδόματα. Έχασε από την Κράσνονταρ 1-2. Βέβαια στην περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι αυτό που λέμε ότι δεν κατάλαβε καν πώς αποκλείστηκε με την ατυχία που είχε με το αυτογκόλ του Μιχαηλίδη. Δεν θα έλεγα κόντρα στο ρίτου αγώνα, αλλά ουσιαστικά ίσως ο ΠΑΟΚ εκτός από μία ατυχία που είχε σε συγκεκριμένες 1-2 φάσεις πλήρωσε και την ατολμία του, έτσι. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα στο 3-4-3 που δεν μπορεί να δημιουργήσει από την πίσω γραμμή. Ένα. Δύο. Δεν ήτυχε πλευροκόπηση. Mm-hmm.
γιατί δεν είχε πλευροκόπηση. Εγώ μου είπε άνθρωπος που είναι φίλος με τον Γιαννούλη, το είδαμε και στο μάτς, κάποια στιγμή τον μπλόκαρε με δύο μπακ, με δύο δεξιά μπακ και έναν κόφτη. Τον διέλυσε και άφησαν τον Κρέσπο, που είναι 33 χρόνων center back άτεχνο, να παίρνει κούρσες. Κάποτε ήμουν σε ένα μάτς ΠΑΟΚ Κέρκυρα 0-0 και βγήκε Αναστόπουλος και κάναμε κουβέντα. Του λέω, ο Ετός σου βγήκε 20 φορές από δεξιά. Και μου λέει ο Αναστόπουλος, ναι, αλλά δεν μου βγήκε καμία ολίνο. Εξήγησε το μου. Και τι μου λέει, ωραίος, ολίνο, κάθε σέντρα, ναι, μισό γκολ. Ένα. Και ο Κλάους είναι στο πρώτο δοκάρι, σε ζώνη, κίνδυνος θάνατος. Ωραία. Τι έκανε, του λέω. Έβαλα ένα center back να πάρει πλάτη τον Κλάους. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, έχω κλείσει με ένα back δεξί τον Λίνο, ένα back δεξί τον Εξτρέμ και ένα κόφτη, τρεις εναντίον ενός. Καθάρισα τον Λίνο. Ο Ετώ, και τι μου λέει. Ο Ετώ λέει, άμα φάω γκολ από τον Ετώ, στις 10 σέντρες ή 8 είναι στο ρολόι. Άκου τώρα τι έκανε και ο άλλος. Το θυμήθηκα προχθές. Ναι. Έχει κλείσει τον Λίνο με τρεις παίκτες. Ο Τολίνο, λέω, τον Γιαννούλη. Ναι. Ο Γιαννούλης τη δουλειά του την έκανε. Πήγαν τρεις απάνω. Ωραία. Εσείς από την άλλη μεριά τι κάνετε. Μου λέει κακός ο Γιαννούλης. Λέω καλός ο Γιαννούλης. Μα κακός ο Γιαννούλης. Ω καλός. Μα τρεις μέναν ήτανε. Οι άλλοι, ο Κρέσπο Φουκαράς, τις έντρες δεν μπορούσε κτλ. Δεύτερο. Αυτοί επειδή ξέρουν ότι δεν μπορούν ούτε ο Τζόλης ούτε ο Πέλκας να γίνουν δεκάρια. Δεν έχουν από τα χαπ παλαδόρο να δώσει να κάνει ένα ράνι, να παίξει το παιχνίδι της πρωτοβουλίας. Γίνεται το εξής. Πάμε στο pressing ψηλά. Τρία χαπ αυτοί. Τρία χαπ αυτοί. Και λείπει ο καλύτερος χαπ, η χαφάρα του. Mm-hmm. Ο Άλσεν, πώς το λέμε. Όχι. Το θυμάσαι. Ο Βάντερσον δεν λείπε. Ο Βάντερσον είναι ο εξτρέμ. Ναι. Ο Όλσον. Ναι. Λείπει ο Όλσον. Εκεί πέρα ο Καζίνσκι είναι της πλάκας. Ναι. Γι' αυτό ο Όλσον θα την έπαιρνε, θα την μοίραζε, θα την έκανε και pressing να του κάνανε, θα το σπάγε. Τρεις χαφ αυτοί, δύο του πάω και έρχεται ο Πέλκας από τη γραμμή εδώ, στα 15 μέτρα προς τα μέσα, 10, και ο Τζόλης εδώ. Γίνεται ένα τετράγωνο, μια τετράδα. Του τρώει το κέντρο ο ΠΑΟΚ με pressing. Επάνω στο pressing εγώ, έτσι όπως ήταν αυτή ανοιχτή, λέω θα κάνει δύο γκολ ο ΠΑΟΚ. Εκεί το χάσε το μάτς ο ΠΑΟΚ, ναι. Γιατί τρέξαν τα χιλιόμετρα, βγήκε 0-0 το μάτς, μετά αυτοί κολλώσανε. Ο Πέλκας. Κώστα, να σου πω κάτι. Σε αυτό συμφωνώ. Ο Φεραίρα το είχε διαβάσει καλά το μάτς. Ναι. Πήγαινε καλά το μάτς. Ουσιαστικά δεν μπορούσε να απειλήσει. Ναι. Πιστεύω ότι πήγαινε για το 1-0. Του ήρθε αυτό το αυτογκόλ. Αλλά κάνει το 1-1 με τον Ελκαντουρί. Και ενώ περίμενε ότι μετά το 1-1 θα έπαιρνε ψυχολογία και θα βγει, αντί να καταρρεύσει που ήταν λογικό στο 0-1, κατέρευσε στο 1-1. Κοίτα, είναι λογικό. Εγώ στη ζωή μου, ό,τι στραβό με συμβεί, καθένα λέω ότι φταίει ο άλλος. Τι έγινε λάθος. Όχι, τι έγινε λάθος, τι δεν κάναμε καλά. Βγαίνει ο Πέλκας που τρέχει, χαμαλούκα, μπαίνει στην περιοχή, απ' έξω ή μέσα δεν μπορεί να μπει, πρέπει να του τη φέρουν. Δεν μπορεί να τριπλάρει. Και μπαίνει ο Τζολάκη, ο Τζόλακ. Ο Τζόλακ είναι βαρύδιο. Είναι για να έχω κατοχή 70-30, τέσσερις πλαϊνούς φοβερούς, φορτώστε με, θα το κάνω τον πόλη. Βγαίνει ο Πέλκας, έχει κουραστεί ο Πιτσιρικάς ο άλλος, κάνουν και δύο αλλαγές αυτοί στα χαπ. Καζίνσκι και Ούτκιν φεύγουν, παίρνουν δύο άλλοι καλοί. Και δεν έχει, βγαίνει και ο Στόπερ, έχει ανοίξει ο ΠΑΟ, έχει τεντώσει. Σαν τη γριά που είναι 70 χρονών δεν έχει υγρά. Έχει τελειώσει από υγρά και από μπαταρία. Φυσιολογικά είναι το 1-2. Και λέω, δίκαια προκρίθηκε η Κράσνοντα. Ναι. Λοιπόν, βέβαια δίκαια προκρίθηκε. Και λέω, Χουλιανός, είχα τέσσερις ευκαιρίες και το Αγρίνιο έκανε δύο ευκαιρίες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, κάποιος θα πει ότι με βάση την εικόνα και των δύο παιχνιδιών η πρόκριση χάθηκε στο εκτός έδρας. Πάμε. Στο αυτό είναι, εκτός αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, να δούμε στην ανάλυση, Γιώργο, το δεύτερο γκολ της Κράσνονταρ με τον Καμπελά. Εκεί βέβαια που έχει ανοίξει ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε πώς... Ναι,
Κοίτα, πόσοι πατάς στην περιοχή και είναι κοντά στην περιοχή από αυτούς που υποτίθεται είναι να κρατήσουν το σκορ. Και ο Καμπελάνα μην ήταν, ερχόταν άλλος από πίσω. Ναι. Εγώ σαν χαφ κρέμασα, μην πω σαν τι, κρέμασα. Αλλά μην λένε εδώ οι παοξίδες, χάσαμε άδικα, αδικήθηκαμε, δεν μας ήθελε ο Θεός, ατύχησαμε. Τι ατύχησατε, δεν ατύχησατε, θα ακούτε RTV, Καρατζαφέρη Ραπτόπουλο και 10 χρόνια Αλέφαντο 11, για να μάθετε ότι δεν ατύχησατε, δεν προσπάθησατε στις μεταγραφές, δεν είχατε έτοιμο εννιάρι, έτοιμο διάρι. Εντάξει, πάμε λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε λίγο το ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε για να δούμε και τα προφίλ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ πλέον στον όμιλο του Europa League. Στον πέμπτο όμιλο του Europa League κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος, στην ευρωπαϊκή προσπάθεια που θα κάνει θα βρει απέναντί του την Eindhoven από την Ολλανδία, τη Γρανάδα από την Ισπανία και την Ομόνια από την Κύπρο. Η Eindhoven είναι η ομάδα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Ολλανδική ομάδα έχει προπονητή τον Γερμανό Roger Schmidt και τα αστέρια της είναι ο Ντόνιελ Μάλεν και ο Μοχάμεντ Ιχαταρέν. Η Γρανάδα είναι η ομάδα που κληρώθηκε από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Ισπανική ομάδα έχει προπονητή τον 39χρονο Diego Martínez. Στο ρόστερ της ξεχωρίζουν ο goalkeeper της Ρουί Σίλβα και η ιδανική από την Chelsea Kennedy και την Manchester City Γιάνκε Λερέρα. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα Ισπανίας με 2 νίκες σε 3 αναμετρήσεις. Η Ομόνια είναι η ομάδα που βρέθηκε στο γκρουπ του ΠΑΟΚ από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Κυπριακή ομάδα ξεκίνησε τη σεζόν με 8 βαθμούς σε 4 αγώνες. Έχει προπονητή τον Νορβηγό Χένικ Μπέρκ και καλύτεροι παίκτες της είναι η Φαμπιάνο, Έρνεστ Ασάντε και Αμπτουλαχή Σέχου. Από εκεί και πέρα, ο Ιβάν Σαββίδης ήταν πολύ απογοητευμένος για την τεράστια χαμένη ευκαιρία του ΠΑΟΚ να προκριθεί στους ομίλους του Champions League. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ δεν μπορούσε να χωνέψει ούτε το αποτέλεσμα, ούτε και το γεγονός ότι η ομάδα του ήταν συνολικά καλύτερη στα 2 παιχνίδια από την Κράσνονταρ, αλλά αποκλείστηκε. Πάντως, παρά τη στεναχώρια του, Σαββίδης παρουσιάστηκε ενωτικός. Τόνιζε στους συνεργάτες του πως η σκληρή κριτική μόνο εσωστρέφεια και περισσότερα προβλήματα μπορεί να φέρει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έτσι έστειλε μήνυμα ανασύνταξης και άμεση στροφή στους υπόλοιπους στόχους της ομάδας με πρώτο το πρωτάθλημα, όπου ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη χάσει πολύτιμο έδαφος με τις οπαλίες απέναντι σε Ατρόμητο και Βόλο. Όσον αφορά τον αγώνα με τον Όφη, ο Αμπέλ Φερέιρα δεν μπορεί να υπολογίζει τον Κρέσπο. Ο Ισπανός στόπερ υπέστη θλάση και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού τις επόμενες 3 εβδομάδες, ενώ το καλό είναι ότι μεσολαβεί διακοπή των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, ένα γρήγορο σχόλιο για την κλήρωση. Eindhoven, Γρανάδα, Ομόνια. Την Ομόνια την είδαμε και κόντρα στον Ολυμπιακό, με καλό τερματοφύλακα, ναι, αλλά συντηρητικό ποδόσφαιρο, όχι κάτι το ιδιαίτερο από τη μέση και μπροστά. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ είναι ανώμαλος. Το δέρνει η γυναική ανομαλία. Ο ΠΑΟΚ είναι ικανός να πάει μέσα στην Eindhoven, να κλειστεί όπως την Μπενφίκα. Θα τραβήξει 4 αντεπιθέσεις με Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Τζόλι. Να βγει ο Γιαννούλης αφύλακτος γιατί δεν τον είδανε. Να κάνει 2-0 και να γίνει 2-1 μετά και να φύγει με διπλό. Mm-hmm. Να έρθει εδώ στην Τούμπα με την Ομόνια και να έρθει 0-0 γιατί θα είναι κλειστή αυτή και δεν μπορεί να σπάσει την άμυνα από πλάγια κτλ. Mm-hmm. Κατάλαβα. Δηλαδή, απρόβλεπτος, αψυχολόγητος. Είναι τελείως αψυχολόγητος. Ο Φερέιρα, διαβάζουμε σήμερα ότι έχει βαρύνει πάρει το κλίμα. Κοίτα, ο Φερέιρα είπε στους παίκτες, στους δημοσιογράφους, πριν από μια ώρα, τον έκανα μια ερώτηση, λέει, δεν ξέρω, θα είμαστε μαζί αύριο μεθαύριο. Κάτι έχει ακούσει ότι τον ψάχνουν να τον φάνε λάχαν. Τον κατηγορούν ότι έφαγε άκομψα όλη την παλιά φρουρά, ότι θα μπορούσε να κρατήσει. Να σου πω τι λένε εδώ οι παοξίδες. Εγώ δεν τα λέω. Δεν μπορώ να τα πω μετά εγώ. Δεν μπορώ να πεις καλά τον έκανε το Μάτος, καλά έκανε το Πίσεφερ και μετά. Ή να πούνε καλά έκανε και έδιωξε τον Άκπομ, μωρέ. Και τώρα να λέει γιατί διώξαν τον Άκπομ, δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν. Μετά είναι αργά. Τι λένε, θα σου πω αυτοί. Δεν τα εντάξει, λέω. Δεν είναι το θέμα αν έδιωξε ένα παίκτη, κράτησε έναν άλλον. Το θέμα είναι εάν πιστεύουν στο στυλ παιχνιδιού του και στη φιλοσοφία του. Όχι, δεν το πιστεύουν. Ήδη υπάρχει θέμα, ο μεγάλος απάνω κορονοϊούς εκεί στο λάπτοπ, ήδη ψάχνουν προπονητές. Ο ίδιος έχει ακούσει ότι είναι βαρύ το κλίμα. Μπορεί
να του κάνουν και καμιά ισοπαλία εδώ με τον Όφη. Όφη σε καλή κατάσταση. Mm-hmm. Παίζει και με τρεις πίσω αντί για τέσσερις. 5-4-1, αλλά βγαίνουν τέσσερις στην αντεπίθεση φοβερή. Αυτό πολύ δύσκολο μας για τον ΠΑΟ. Ναι. Πάρα, γιατί και ο σέντερφορ τους είναι ανέτοιμος. Ο μπάκο δεξής είναι ανέτοιμος. Θα χρειαστεί να πάρουν κατοχή. Κατοχή χωρίς τον Μπίσεσβαν. Ο Πέλκας δεν μπορεί να πάρει. Ο Τζόλης δεν μπορεί να πάρει. Χαφ δεν έχουν τέτοιο στυλ. Θα το δούμε, το μάτς. Ναι. Μην κόλλησουμε εκεί. Πάμε τώρα λίγο στον Ολυμπιακό. Δεν χρήζει και ιδιαίτερης κριτικής στο 0-0 με την Ομόνοια. Αν δεν ήταν ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας για την Κυπριακή ομάδα, θα είχε κάνει διπλό και εκεί ο Ολυμπιακός. Μου έκανε εντύπωση ο Καμαρά. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει οφθαλμολογικά, δηλαδή να πει τι όχι, όμορφα που τα κάνει. Είναι ένας. Να μην σου γεμίζει το μάτι, βρε παιδί μου. Ναι, δεν έχει να πεις τι ωραίο μορφιές ζωγραφίζει. Όλες οι επιθέσεις περνάνε από αυτόν. Mm-hmm. Πάσες, τελικές, σούτ από την περιοχή έξω, διαγώνιες, θα έρθει να μαρκάρει. Εμένα με απογοήτευσε λίγο ο Χάφ ο άλλος. Ο Εμβιλά, όχι ότι είναι κακός, αλλά όταν παίζεις τον Ολυμπιακό, είσαι top επίπεδο, δεν μπορεί να κόβεις μόνο. Έχεις το μπουκαλάκι εκεί, με τον χρωμοποδαράς, πάρει την παλαδό στην... Το απατεωνίστικο, το περπατιστό, αλλά θα, με τις τοποθετήσεις του θα κόψει, θα είναι βελτιωμένος και αυτός στο μικρό χώρο. Οι άλλοι δύο δεν μπορεί να είναι μόνο ο Καμαρά σε 4-3-3 με ένα εξάρι, δύο οχτάρια να πατάει ο Καμαρά, να μοιράζει ο Καμαρά και εσύ μόνο να κόβεις, ας πούμε. Mm-hmm. Για Ολυμπιακό μιλάω, ε. Ναι, δεν ναι, σου μιλάω ναι. Τώρα για τον Άρη ή τον Πανιόνιο ή την Ξάνθη. Μιλάω για Ολυμπιακό. Γι' αυτό ας με συγχωρέσουν οι Ολυμπιακοί. Κάνω κριτική ανάλογα και τι ομάδα έχω από κάτω. Τώρα έχει κάνει δύο μεταγραφές σήμερα. Έκλεισε τον Μπρούμα Εξτρέμ και τον Βινάγκρε αριστερό μπακ για τον Πορτογάλο. Να πούμε ότι εδώ είναι ναι. Ο Μπρούμα. Από τη Ζιμπάμπουε που είναι, ο μαύρος ο Εξτρέμ. Ναι, ναι. Μου τον έχουν δείξει στο βίντεο mm-hmm. ένα 20 λεπτό. Ναι. Και πολύ καλός παίκτης. Θα μου πεις από 20 λεπτά εσύ έβγαλες. Όχι, εντάξει, είναι πιο εντάξει. Για εξτρέμ είναι και ουσιαστικός. Ναι. Δεν έχει δηλαδή την, πώς να το πω τώρα, την πολύ, την τρίπλα, την φανταζή κλπ. Αλλά είναι ουσιαστικός. Εμένα μου κάνει εντύπωση και η μεταγραφή του Βινάγκρε. Είναι Πορτογάλος από τη Γουλς. Είναι αριστερό μπακ 21-22 ετών κάπου εκεί. Αλλά έχει γεμάτες σεζόν στην Γουλς και ήταν βασικός μέχρι και πρόσφατα. Πήρανε έναν Βραζιλιάνο από την Λιόν, αν δεν κάνω λάθος, και θα παίζει τώρα στη θέση του. Και από την άλλη, Νοσεμέδο, η μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα, το δεξιμπακ. Κοίτα. Δηλαδή, αλλάζει τους ακραίους του. Αλλάζει τους ακραίους. Mm-hmm. Κοίταξε τώρα, όταν παίζεις εσύ σε τέτοιο επίπεδο, στο ένα πρωτάθλημα σκληρό, και έρχεσαι στον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει εξτρέμ, ξέρω εγώ, της Τρίπολης και του Ατρομήτου, ας πούμε, να βγει ο Κυβρακίδης, είναι εύκολο. Εντάξει, είναι εγώ θα το κρίνω με Manchester City, Marseille ναι. και Porto, έτσι, όχι στο ελληνικό ναι, πρωτάθλημα, αλλά ένα παιδί το οποίο στα 22 του είχε 1,5 χρόνο βασικός στη Γουλς, σε ένα 5-3-2 που παίζει συνέχεια. Την πλευρά όλη, ναι. Άρα μαθημένος να παίζει όλη την πλευρά. Λοιπόν, εδώ είναι ναι. η Πόρτο, εντάξει, δεν είναι η Πόρτο από το ένδοξο παρελθόν, αλλά παραμένει μία δύναμη στην Πορτογαλία. Στο Καραϊσκάκι μπορεί να την πάρει, ας πούμε. Και έχει βαρεθεί να παίζει κόντρα στην Πόρτο ο Ολυμπιακός. Μπορεί να την πάρει. City, είναι η Manchester City. Βέβαια, στην παρούσα φάση δεν είναι σε καλό momentum. Έφαγε 5 γκολ από τη Λέστερ την περασμένη αγωνιστική. Το κακό είναι ότι ο Μάρτινς με τη Manchester City... Το άμα ζούσε ο Νίκος θα μας έλεγε για το 5-4-1. Ναι. Να πάει και εδώ και εκεί με πιο σφιχτά τα γράδα. Mm-hmm. Γιατί να κάνει τον κλέφτη. Ο Μάρτινς δεν έχει παίξει τον κλέφτη. Γι' αυτό στην Ευρώπη... Μη σου κάνει εντύπωση, Κωστή, ναι. να δούμε ναι. από την απέναντι πλευρά. Γιατί ο Γκουαρντιόλα δήλωσε απογοητευμένος από την τετράδα στα μετόπισεν. Το γύρισε αυτός. Και θα το γυρίσει αυτός. Ναι, στο 3-4-3. Το γύρισε αυτός. Λοιπόν, και είναι και η Μαρσέιγ, η οποία είναι ένατη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να βρει ένα σταθερό ρυθμό. Πολλές αυξομοιώσεις. Η φετινή σεζόν που ξεκίνησε είχε σημείο αναφορά στο διπλό
μέσα στο Parc des Princes επί της Παρί, σε ένα παιχνίδι που είχαμε τότε 5-6 αποβολές στο φινάλι το ξύλο. Ναι, μ' άρεσε. Ναι. Πολύ η πράγμα είναι. Ναι. Θα έχει... Είναι αλήτικη ομάδα. Ναι. Είναι αλήτικη ομάδα και ο Ολυμπιακός, επειδή δεν έχει ντέρμπι εδώ, δεν μπλακώνονται. Έγινε πολύ έτσι δαντελένια η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή θα σε δείρω από το Facebook. Θα βγάλω, δεν έχει μάχες, Μητρόπουλους δεν έχει, Λεοντιάδες δεν έχει. Δεν έχει. Πέθανε ο Σάββας Θεοδωρίδης, δεν μαλώνει με τον Δημητριάδη. Φλωροποιήθηκε η άλλη να λιταράδες. Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να μάθει και να προσαρμόζεται και σε τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε. Λιμανίσχυ και αυτοί, έτσι. Και να θυμηθούν και αυτοί, όπως και εμείς στην Τούπα, ότι πλακωνόμασταν και τώρα είμαστε λίγο αμήμου άπτου. Τρεις Πορτογάλοι προπονητές, ένας Ισπανός. Εντάξει. Και αυτά σημεία των καιρών. Οι Πορτογάλοι υπερτιμημένοι είναι, αλλά και οι άλλοι δεν βγάζουν προπονητές. Ναι, σωστό και αυτό. Οι Γερμανοί πάνε να βγάλουν τώρα, εντάξει, ωραία. Οι άλλες χώρες δεν έχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο του Ολυμπιακού και θα επιστρέψουμε για τις προβλέψεις μας, έτσι, για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Η κλήρωση των ομίλων του Champions League σαφέστατα και θα μπορούσε να είναι καλύτερη για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως οι Πειραιώτες, που έχουν αποδείξει πολλά και σπουδαία πράγματα στα τελευταία χρόνια στους ομίλους κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης αλλά και του Europa League, πως δεν μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια μια υπερδύναμη όπως η Manchester City και άλλες δύο ομάδες οι οποίες θεωρητικά είναι στα μέτρα τους, την Πόρτο και την Olympique Marseille. Μάλιστα, με τις δύο τελευταίες, ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτούς λογαριασμούς και σπουδαίες στιγμές χαράς αλλά βεβαίως και απογοήτευσης. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πόρτο, Manchester City και Olympique Marseille ήταν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον τρίτο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Με τον Πέντρο Μαρτίνς πριν από την κλήρωση να έχει τονίσει πως θα ήθελε σίγουρα ένα ταξίδι στο Πόρτο και η κληρωτίδα δεν του χάλασε χαντήρι. Έχω ήδη δηλώσει πως μου αρέσει η επίσκεψη στο Πόρτο. Η Manchester City είναι ξεκάθαρη η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου και οι άλλες τρεις θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Ενώ την ίδια ώρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης τονίζει πως στους Ερυθρόλευκους απλά αρέσουν τα δύσκολα. Ο Ολυμπιακός ανήκει στην ελίτ της Ευρώπης και έχει συνηθίσει να μάχεται με τις μεγαλύτερες ομάδες. Αγαπάμε τον ανηφορικό δρόμο. Έχουμε πίστη. Είμαστε δυνατοί και στο τέλος καταφέρνουμε να είμαστε νικητές. Είμαι βέβαιος ότι η ομάδα μας θα δώσει τα πάντα για να πετύχει το καλύτερο στην 20η συμμετοχή της σε όμιλο του UEFA Champions League και θα σηκώσουμε και πάλι ψηλά με υπερηφάνεια την ελληνική σημαία. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Νωρίτερα, αναφέραμε πως με Πόρτο και Olympique Marseille ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς. Αφορικά με τους δράκους του Οπόρτο, είναι χαρακτηριστικό πως ο Ολυμπιακός έχει παίξει 6 φορές μαζί τους, ενώ έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες. Μάλιστα, η Πόρτο ήταν η πρώτη ομάδα που νίκησε ο Ολυμπιακός στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην πρώτη του παρουσία στους ομίλους χάρη σε ένα καταπληκτικό γκολ του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Όσον αφορά με την Olympique Marseille, η ομάδα του Ανδρέ Βίλας Μπόας έχει βρεθεί αντιμέτωπος του Ολυμπιακού 4 φορές. Η πρώτη ήταν το 1994 στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA, εκεί όπου οι Γάλλοι έκαναν εύκολα 2 νίκες, ενώ εν συνεχεία κονταρίστηκαν 17 χρόνια αργότερα στους ομίλους του Champions League. Με τους Γάλλους να επικρατούν 0-1 των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι όμως απάντησαν στη Ερεβάν στο Βελοντρόμ με ένα καταπληκτικό γκολ του Γιάννη Φετφατζίδη. Όσον αφορά τους πολίτες στη Manchester City, δεν μπορεί να πει κανείς πολλά. Μια υπερδύναμη, χωρίς όμως προϊστορία με τον Ολυμπιακό και ένα κύπελο κυπελούχων στην φαρέτρα της. Αν και με τα πολλά χρήματα τα οποία έχουν δώσει οι Άραβες ιδιοκτήτες της, πολλοί θα περίμεναν περισσότερα. Όσον αφορά στο μεταγραφικό κομμάτι, ούτε Κόναν, ούτε Ριμπέιρο, ούτε καν Ρέις. Ρούμπεν Βινάγκρε είναι ο στόχος του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας, με το δανεισμό του από τη Γουλς να προχωράει σε γρήγορους ρυθμούς. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η άψογη συνεργασία των Ερυθρολεύκων με τον Πέντρο Μέντες αλλά και τον οργανισμό των Λύκων από την πώληση του Ντάνιελ Ποντένσε βοηθάει στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, που είναι ο δανεισμός ενός ποδοσφαιριστή που μέχρι πρότινος ήταν στα πλάνα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Έναν παίκτη που τον ήθελαν πέρυσι αλλά και φέτος Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα, ενώ πρόσφατα η Νάπολη έδινε 25 εκατομμύρια ευρώ. Οι Γούλς όμως δεν θέλουν να τον πουλήσουν, αλλά να του δώσουν ευκαιρίες να πάρει ακόμα περισσότερες εμπειρίες, έχοντας ήδη backup τις εμφανίσεις του σε Championship και Premier. Οι δύο πλευρές είναι σε συνεχείς συζητήσεις και οι εξελίξεις για τον 21χρονο αριστερό μπακ
αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αρμίτο Τουένα Μπάγνα ή πιο απλά Μπρούμα. Ο γεννημένος στις 24 Οκτωβρίου του 1994, ακραίος επιθετικός, αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στην Eindhoven, η οποία θέλει να τον δώσει δανεικό στους Ερυθρόλευκους. Βεβαίως, αυτό το οποίο θα πρέπει να κλειδώσει είναι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος φαίνεται να μην έχει πρόβλημα να βρεθεί στο μεγάλο λιμάνι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα Παναθηναϊκός Άρης με το φτωχό ξεκίνημα που έχουν πραγματοποιήσει και δύο ομάδες. Είναι σημαντικό βαθμολογικά το μάτς. Ξεκινάμε μια πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού με Αϊτόρ, Καρλίτος, Μακέντα μπροστά, Σερπέζι, Κουρμπέλι, Μπουζούκι, Χουανκάρ, Σάντσες, Σέγκεφελ, Βέλεθ και Διούδη. Ισπανόφωνους ή Ισπανούς εμπιστεύεται ο Πογιάτος για ακόμα μία φορά. Και να πω απλά ότι υπάρχει ένα σενάριο να δούμε τον Καρλίτο σεντερφόρ να παίξει άλλο εξτρέμ και να μείνει ο Μακέντα στον πάγκο. Ο Καρλίτο τριπλάρει, ανακατεύει, δεν ξέρω τι τελειώματα. Έχει κάνει δύο φορές στην Τρίπολη ή από το εξτρέμ, έκανε καλές ενέργειες, τα χάσε. Είναι ανακατοσούρας. Χαμηλά θα δημιουργήσει, αν παίξει, χαμηλά είναι αργή η σέντερ μπακ του Άρη, θα δημιουργήσει προβλήματα με τρίπλες, φάουλ, πενάλτι κτλ. Πρέπει να προσεχτεί. Γι' αυτό ενδεχομένως να θέλει να τον βάλει στην κορυφή και να αφήσει το Μακέντα στον πάγκο έχοντας... Είναι πιο ευέλικτη τριάδα. Προτιμώ τον Αλεξανδρόπουλο από το Σερπέζι, ναι. Τον Γκουρμπέλ και τον Μπουζούκι δεκάρι. Βέλεθ καλός, Έντιαφερ καλός. Σάντζες Χουανκάρ δεν τους ξέρω καλά αυτούς ναι. Δύο, για να είμαι ειλικρινής, δεν τους ξέρω καλά, δεν θα τους δω. Καινούργιο είναι γι' αυτό. Ναι. Πάμε στον Άρη τώρα, Άκης Μάντζιος, ναι. Μπερτόλιο και Λόπεθ μπροστά. Κοίταξε, ο Μπερτόλιο δεκάρι. Ναι. Αναγκαστικά ο Λόπεθ ναι. Μπροστά. Κοίτα, αλλαγή τερματοφύλακα βλέπω. Ναι. Είναι μια εντολή εκεί να αλλάξει τον τερματοφύλακα. Έχει θέματα. Εντάξει, έφαγε ένα γκολ, εγώ δεν τον έβγαζα. Mm-hmm. Απλά είναι μεταγραφή. Ο άλλος κοντός, τον φέρανε, πρέπει να δείξει. Καταλαβαίνεις ότι είναι. Ναι. Με Μπρούνο Σάσα... Μαντσίνι, ε. Ναι. Ο Σάσα δεν πατάει καλά, έχει ένα θεματάκι με τους προσαγωγούς. Πολύ πιθανό να απολυθεί και να έρθει ο Κάτσε στη θέση του. Μάλιστα. Και να έχει δίδυμο Κάτσε Ματίγια. Αυτό το Τζέγκο Ματίγια Μπερτόλιο είναι ναι. Επικίνδυνο. Ναι. Κόβει μόνο Τζέγκο. Θα έχει προβλήματα. Ο Ματζίνι δεν μαρκάρει. Ο Γκάμα δίνει λίγα πράγματα πίσω. Το κέντρο θα χαθεί η μπάλα. Θα έχει προβλήματα. Μπακαλιάρης δεν λυζήσει αργή. Αν πάει έτσι είναι πολύ αισιόδοξο. Ό,τι κι αν είναι ο Παναθηναϊκός, ό,τι κι αν είναι. Δεν βάζει το Ματίγια κόφτη. Mm-hmm. Με Μπερτόλιο. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν, αν κατέβει έτσι ο Άρης θα χάσει. Πάμε στις προβλέψεις μας. Πάμε, ναι, πάμε. Πάμε, γιατί είμαστε και στον επίλογο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Εγώ βλέπω 2-3 γκολ. Και γκολ βλέπω. Ωραία. Και γκολ βλέπω. Ο Πανετολικός θα το κάτσει ένα γκολ. Mm. Στατιστικά και μόνο να το δεις. Το βλέπω γκολ 2-3 γκολ. Ωραία. Και εγώ θα πάω στο γκολ εδώ. Παναθηναϊκός Άρης. Άσος. Και εγώ άσο. Ναι. Έχουμε Απόλλων ΑΕΛ. Ο Κούγιας θα το πάρει το διπλό. Ναι. Οι άλλοι, μόνο που πήρα τον Αθανασιάδη και τον βάλα στα αποδυτήρια, του μεταδώσει την καντεμιά. Μα είναι δυνατόν να πάρει ποδοσφαιριστή τον Αθανασιάδη? Έχετε τρελαθεί τελείως. Καλός άνθρωπος ο πρόεδρος. Δεν κατάλαβε τι γίνεται εκεί. Αυτός, τέλος πάντων, διπλό και άντερ. Διπλό και άντερ. Πάω όχι και ότι η Λάρισα, όχι ότι η Λάρισα είναι με τρελαίνει, είναι αργή ομάδα. Ναι. Και καλούς παίκτες, πολύ αργή ομάδα. Εντάξει, εγώ θα πάρω χ. Εγώ θα πάρω χ. Εντάξει. Μήπως έχει τον ενθουσιασμό ο Απόλλωνας κλπ. Κλπ. Πάω κόφι. Πάω κόφι, γκολ και over. Άσο και over. Άσο και over. Ωραία. Θα σε ακολουθήσω. Ναι. Πας για ένα Ολυμπιακός. Πας για ένα Ολυμπιακός διπλό και άντερ. Διπλό και άντερ 2,5 ή 3,5. Διπλό και άντερ. Άντερ 2,5. Διπλό και άντερ 2,5. Δηλαδή το βλέπεις ναι. Εκεί στο 0-1-0-2. 0-1-0-2 το βλέπω, ναι. Ωραία. Τα Γιάννα μου αρέσανε μπροστά, πίσω δεν κρατάνε. Ναι. Εγώ δεν θα πάω πιο safe στο διπλό και άντερ 3,5. Μήπως ανοίξει. Ατρόμητος ΑΕΚ. Αυτό το βλέπω χ.
Και εγώ, γιατί παραδοσιακά μετά από πετυχία μεγάλη στην Ευρώπη, συνήθως η ΑΕΚ γκελάρει και είναι και δυνατός ο Ατρόμητος φέτος. Χι και με γκολ. Ένα-ένα. Δηλαδή, ένα-ένα, ναι. Ναι. Λαμία Βόλος. Λαμία Βόλος. Ναι. Βλέπω άσο και άντερ. Άσο και άντερ. Εγώ θα πάρω ισοπαλία. Εντάξει. Λοιπόν, καλή ομάδα ο Βόλος. Αυτά. Λαμία, άλλαξε προπονητή τη Λαμία ή ακόμα. Από ό,τι ξέρω, όχι ακόμα. Άμα κερδίσει θα τον κρατήσει. Είναι, θα παίζει τη ζωή του ο Πετράκης αυτό το μάτς. Λοιπόν. Νικάει και μένει, ναι. Okay, οκ, Κωστή, ευχαριστώ. Τα λέμε τη Δευτέρα. Αύριο, bad weekend στις 4.30 με 7. Να είστε καλά. Στην FS by Elvistrom δημιουργούμε για σας τις καλύτερες συνθήκες ύπνου με χειροποίητα στρώματα.